Το φορές. Λοιπόν, λοιπόν κινητοποίηση σήμερα. Ναι, μαζευτήκαμε από σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε στην κυβέρνηση. Ενώ μας είχε υποσχεθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2024 θα παραμείνουν στα 295 ευρώ, ξαφνικά μας το άλλαξε και μας το πήγε στα 595 ευρώ. Εμείς θέλουμε να πληρώσουμε όσο το 2023 και το 2022. Θέλουμε να πληρώσουμε όσο πληρώνει και το ΚΤΕΛ, έτσι, σε διαφορετική περίπτωση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Άλλα αιτήματα, άλλα προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, από όσο θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20 χρόνια, το ΚΤΕΛ έχει πάρει 4 φορές επιδότηση για καινούρια λεωφορεία. Εμείς έχουμε πάρει μόνο μία φορά επιδότηση για τα καινούρια λεωφορεία. Δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματά μας, είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μεγάλο πρόβλημα είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή το βάζουμε στο 1,75. Το καλοκαίρι το βάζουμε στα 2 ευρώ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μια επιχείρηση κάψει 100.000 ευρώ πετρέλαιο μέσα σε μια σεζόν, τα 65.000 ευρώ είναι πάνε στο κράτος μέσω ΦΠΑ και λοιπόν φόρων. Οπότε εμείς ζητάμε επιδότηση πετρελαίου. Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι είναι και η αστυνόμευση. Το κράτος μας θεωρεί εγκληματίες. Η αστυνόμευση είναι καθημερινή. Παράδειγμα, για τις σχολικές εκδρομές γίνεται καθημερινός έλεγχος από την αστυνομία. Ελέγχουν τα ίδια λεωφορεία, τους ίδιους οδηγούς. Και θεωρούμε, δεν λέμε κάτι για την αστυνομία, έτσι, προς Θεού, η αστυνομία τη δουλειά της κάνει, για το κράτος λέμε. Τα ποσά που πληρώνουμε, τα πρόστιμα είναι υπέρογκα και δυσβάσταχτα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού, δεν βρίσκουμε οδηγούς για τα λεωφορεία μας, δεν βρίσκουμε υπαλλήλους για τα γραφεία μας. Στο τέλος, θα έχουμε λεωφορεία και δεν θα έχουμε οδηγούς να δουλέψουν τα λεωφορεία αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πολύ πιεσμένοι και πάμε ή σε συρρήκνωση της επιχείρησής μας ή στο κλείσιμο.